Με φιδό χρησιμοποιούνται τα αναλώσιμα υλικά στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, μιας και η οδηγία που έχει δοθεί προς τις Επιτροπές Προμηθειών είναι οι παραγγελίες να γίνονται όχι με βάση τις ανάγκες και τις ελλείψεις που μπορεί να υπάρχουν, παραδείγματος χάρη σε βαμβάκι και χασαπλάστ, αλλά τα χρήματα που έχουν στη διάθεσή τους. Ευελπιστούμε ότι ο Υπουργός και η κυβέρνηση στο θέμα της υγείας θα το δει με ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και δεν θα μπει στο γενικό πλαίσιο των δημοσίων υπαλλήλων, γιατί όπως γνωρίζετε και σε αυτή την οικονομική κρίση τα νοσοκομεία, τα δημόσια νοσοκομεία έχουν ανεβάσει τις δείκτες κίνησης και προσωπικού που έρχεται εδώ και ασθενών, και όλη αυτή η προσπάθεια γίνεται όχι μόνο για τους εργαζόμενους αλλά και τους συμπολίτες, οι οποίοι θέλουν να βρουν καλύτερες παροχές υγείας στο νομό μας. Μια άλλη υπόθεση που απασχολεί τους εργαζόμενους είναι αυτή της εργασιακής εφεδρείας. Δεν πάμε για υποβάθμιση του ΕΣΥ, αλλά δυστυχώς για κατάργηση του ΕΣΥ. Μιλάμε για κατάργηση των κλινικών, κατάργηση των κοινών οργανικών θέσεων. Δεν θα μπορούν οι εργαζόμενοι να έρθουν στο νοσοκομείο, προσλήψεις δεν θα υπάρχουν. Σε ένα ήδη βεβαρημένο νοσοκομείο και σε όλα τα νοσοκομεία υπάρχει φοβερή έλλειψη προσωπικού.